Θα κάνω έτσι τα βίντεο. Κοίτα, φαντάζομαι, όντως. Ξεκινάει έτσι. Ότι ποια είναι αυτή μαζί μου. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε. Εγώ είμαι καλά. Είμαι σήμερα εδώ. Ποια είμαι καλά. Α, Χίνη. Χίνη. Χάρη το να καλαμάκι σε κοκακόλα. Όχι, χάρη και πώς είναι. Έτσι όπως είμαι. Ποια είμαι, ρε. Ποια κρύβεται πίσω από τα γυαλιά. Έλα, ρε φίλε. Έλα, εγώ φίλε. Αλήθεια τώρα. Ήρθες εδώ στο στούντιό μου για να τα κάνεις. Κολός. Συγγνώμη, ρε Δανάη. Άστο, δεν χωράς. Αυτό είναι το intro του σημερινού βίντεο. Είμαι σήμερα εδώ με μία φασονίστα, ναι. Με την ειδική επί των θεμάτων μόδας, με μία εκ των τριών ιδιοκτητών, αυτή εδώ είναι, του Social Outcast. Μάλιστα. Του μεγάλου ελληνικού brand αυτού. Και είσαι ο brand ambassador. Μπορεί. Και υποδεχόμαστε σήμερα τη Δανάη. Και ήρθα σήμερα εδώ με τη Δανάη μου. Μάλιστα. Να σχολιάσουμε, να πίνουμε και να κρίνουμε. Ναι. Σε παγκόσμια πρωτιά, μαζί με κάποιον άλλον, τις χρυσές σφαίρες. Να σου πω κάτι. Ναι. Αλήθεια, όμως τα λέω στα πολύ σοβαρά, ούτε καν ηρωνικά. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στο πίνω και κρίνω. Το καταλαβαίνω. Είναι λογικό. Είναι πολλά τα χρόνια αυτού του βίντεο που κάνω. Είναι στην είναι ιστορία του ελληνικού φορά διαδικτύου. Που με καλεί στο κανάλι του. Έχουμε κάνει 40 βίντεο στο δικό μου κανάλι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αναφέρει συχνά. Δεν ξέρω. Σε αναφέρω σε 8 στα 10 βίντεο μου. Ισχύει. Τα βλέπω όλα, να ξέρει. Είσαι κατά βάθος η μούσα μου. Αχ, τι ωραία! Και είσαι ο αγαπημένος μου YouTuber. Σε βλέπω από μικρός. Και θα σχολιάσουμε τις χρυσές τις σφαίρες. Τα βραβεία αυτά που γινήκανε τώρα σύντομα. Ναι. Πρόσφατα. Να σε ενημερώσω. Δεν ξέρω καλά ελληνικά. Ναι. Είσαι από την Πάτρα, γι' αυτό δεν ξέρεις ελληνικά. Ναι, θα μάθεις εσύ πίσω την Ολλανδία. Ναι, θα μάθω εγώ που το έχω πολύ με τα ελληνικά. Ήθελα να σε ενημερώσω για δύο πράγματα για τα βραβεία που ίσως σε νοιάζουν. Ναι. Ο κύριος Γιώργος μας, ο λάνθιμός μας, ναι. Πήρε δύο χρυσές σφαίρες. Για best actress, η Emma Stone. Και best direction. Και το άλλο που ήθελα να αναφέρω για τα βραβεία, ναι. Γιατί δεν με νοιάζει καθόλου ποιος άλλος πήρε χρυσές σφαίρες. Καλά, και εμένα καθόλου. Έρχονται μόνο τα Όσκαρ, θέλουμε ο κύριος Γιώργος να τα σαρώσει. Χαιστήκαμε για όλους τους υπόλοιπους. Οκ, καλό το Oppenheimer, καλά όλα τα άλλα. Σ' άρεσε το Oppenheimer. Αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά που σηκώθηκα από κινηματογράφο και άμα δεν ήταν ο Δημήτρης, θα είχα φύγει. Το είδα σε τέσσερις μέρες. Ναι. Με διακοπές. Ενώ το είδα σαν επεισόδια σειρά. Το άλλο λοιπόν που θέλω να σου μιλήσω για τα βραβεία είναι ο τσακωμός που έγινε. Ποιος από όλους? Με τη Σελίνα Γκόμες και την Κάιλι Τζένερ. Τα είδα όλα. Είδα που διαβάζανε τα χείλη και προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν το τι λέει η Σελίνα στην Τέιλορ. Σκέψου λίγο. Εμείς να είμαστε παιδικοί φίλοι. Όπως ναι. Η Σελίνα με τον Τίμωθη το Σαλαμέ. Ναι. Κάνανε live παλιά στο Instagram μαζί. Φίλοι, ναι. Παιδί. Ναι, από ναι, παλιά. Ναι. Και πάει η Σελίνα και λέει: Τιμωθούλη μου, αγαπούλη μου. Ο Τίμωθη. Ήταν με την Κάιλι. Ήταν με την Κάιλι στο τραπέζι. Και την πάει κοπέλα. Και λέει, του. Την κοπέλα. Τα έχει με την Κάιλι. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή σχέση, αν είναι made by Chris Jenner. Και πάει και του λέει: Τιμωθούλη μου. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία να θυμηθούμε τα παλιά. Και ξέρεις τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Λέει Κάιλι, όχι. Κάιλι, to the fore again, no. Oh. You won't take a picture with Timothy because back. I am behind. Yes. And she doesn't want to be in the same picture with Selena. Και υπήρχε και το δράμα. Υπήρχε το δράμα, Κάιλι, με το Φρίδι. Και Φρίδι που την είχε κράξει Κάιλι για το Φρίδι. Σε παρακαλώ. Τόλμησε να πει στην κοπέλα τη Σελίνα Γκόμες που έχει περάσει τόσο ότι δεν θα βγάλει μαζί με τον σύντροφό τη τον Willy Wonka. Ναι. Που μπορεί να τη άρεσε να πλέει σοκολάτε τη κοπέλα και να θέλει μια σοκολάτα από τον Τίμωθε. Το επικότερο ήταν μετά, βέβαια, αυτό που το ανέφερε και εσύ, που πήγε και τα είπε όλα στη φίλη τη την Τέιλορ και την κάρφωσε. Ήτανε τέλειο σκηνικό. Ναι. Ήτανε πολύ girly vibes. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πέθανα εκεί πέρα με αυτό το δράμα. Γιατί η αντίδραση τη Τέιλορ ήταν. Ήτανε όλο την age drama και απειλώσε κάθε δευτερόλεπτο. Ήταν η πιο σημαντική στιγμή τη βραδιά, θεωρώ. Ήτανε και οι αντιδράσει του όμω στα αστεία του παρουσιαστή επικέ. Έμοιαζε εξωφρενικά πολύ με τον Νικό Μουτσινά, θέλω να πω. Όταν τον είδα. Ναι. Αλλά δεν μα ενδιαφέρουν όλα αυτά, Δανάη μου. Ναι. Μα ενδιαφέρει μόνο το στυλιστικό κομμάτι. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει όντω. Δηλαδή, εγώ μπήκα στο TikTok επί τούτου για να δω τα outfits. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Σελίνα την Γκόμες. Μάλιστα. Αυτό το κορίτσι που είχε το δράμα. Και αυτό που φοράει είναι ένα δράμα, αν με ρωτά. Συμφωνώ. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Ναι. Με γυαλιστερό σατέν. Νιώθω ότι πνίγεται σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω το κόψιμο. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά στο στήθο τη. Ναι, ούτε. Λουλούδια είναι. Είναι, ναι, μπυρμπυλωτά λουλούδια. Η ζώνη δερμάτινη είναι. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Δεν ταιριάζει τίποτα. Επίσης με τίποτα. Είναι πάρα πολύ 2014, νομίζω. Και πιο παλιά, μη σου πω. Δηλαδή,
συνέβη τέτοια φορματάκια με το πλαγιαστό το κόψιμο, έβρισκες full. Και για το ρεβεγιόν σίγουρα θα υπήρχε κάποιο τέτοιο παρόμοιο. Δεν μ' άρεσε ούτε όμως το μαλλί και το παπούτσι. Δηλαδή, το παπούτσι είναι πολύ μινιατούρα σε σχέση με το ρούχο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό στον εαυτό της. Θέλεις να βαθμολογούμε αυτά που βλέπουμε με το ένα. Στα 10 να βαθμολογήσουμε. Ναι, ή δεν θέλεις, σε πιέζει το νούμερο. Όχι, δεν με πιέζει καθόλου το νούμερο. Μπορώ να γίνω πολύ αυστηρή. Εγώ, αν και την αγαπώ, θα τη βάλω 2. Α, είσαι. Α, νόμιζα ότι εγώ θα ήμουν αυστηρή. Όχι, πόσο θα έβαλε. Ήθελα από 5, αλλά. Για να είσαι ευγενική. 2, ναι, 2 για την προσπάθεια. Μπράβο. Για και την προσπάθεια. Η πόζα πολύ κακή. Ναι. Πολύ κακή η πόζα. Με αυτό το φόρεμα δεν θα έπρεπε να έχει εδώ τα χέρια. Δεν ξέρω, προσπαθούσε να δώσει γωνίες στο σώμα, αλλά έχει γωνίες ήδη το ρούχο. Δηλαδή τα έχει κάνει όλα το ρούχο. Επίσης, σημαντική απορία. Αυτή η φωτογραφία είναι πριν τον Τζακωμό ή μετά? Νομίζω πριν. Γι' αυτό είναι τόσο χαρούμενη. Ναι, μετά δεν θα τον δώσει. Ναι. Τέλος πάντων, να είναι καλά η κοπέλα. Πάμε στη Rosamund Pike. Νομίζω τα μπέρδεψε τα κόνσεπτ. Σίγουρα είναι πολύ στενοχωρημένη. Πηγαίνει σε κάποια κηδεία, θεωρώ. Ναι, σίγουρα. Είναι λίγο σαν αποκριάτικη στολή, νιώθω. Ναι. Αλλά ακριβή. Θα μπορούσε να είναι και σε κηδεία στο Saltburn, σε μία από όλες. Μα αντίθηκε Saltburn, ακριβώς. Έτσι. Το καταλάβαμε αυτό. Η φραουλίτσα στο κεφάλι, η μαύρη. Σαν φραουλίτσα, εννοώντα. Αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό το κόψιμο και αυτό μου το κάνει πολύ αποκριάτικο. Μαύρη χείρα. Ωραία. Θέλει να βάλει βαθμό ή να σου πω γιατί φορά αυτό στο κεφάλι πρώτα και να σε κάνω να αισθανθείς άσχημα? Τέλεια, για πες. Βάλε βαθμό. Χωρίς το κεφάλι με το κεφάλι. Όλο. 2 πάλι, δεν μπορώ να το σπαθάνω. Εγώ θα βάζα 4. Γιατί παίρνω το κόνσεπτ κηδεία. Είναι ένα μαύρο φόρεμα με λουλούδια. Δηλαδή πιο basic πεθαίνει. Σίγουρα θα βρίσκει αυτό κάτι. Βέβαια το παπουτσάκι. Εσείς το έχετε κάνει πολύ καλύτερα στο social outcast. Εξαραλάς να πω κάπου εδώ. Βγήκε καινούριο παπούτσι, βγήκε τώρα. Και όχι απλό παπούτσι. Μιλάμε 100 φορές καλύτερα από τη κυρία Rosamund. Για πες τώρα, για να με κάνεις να νιώθω άσχημα. Είχε χτυπήσει το κεφάλι της, γι' αυτό το έβαλα αυτό, γιατί έχει σημάδι. Και εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα που το είναι έκρινα. Όχι, δεν νιώθω καθόλου άσχημα. Υπάρχουν χιλιάδες καπέλα εκεί έξω. Χιλιάδες πράγματα να βάλεις στο κεφάλι. Από μια μαύρη φραουλίτσα. Ναι. Της έβαλα βαθμό, 4 είπα. Ναι, το παίρνω πίσω, της βάζω 3. Η αγαπημένη μας Χέλεν. Χέλεν, Έλεν. Λενιέτσα. Πάπλωμα, το θήκη. Ζεστό. Φύσαγε κιόλας εκείνη τη μέρα, δεν ξέρω αν τα είδε. Λίγο κρύο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θεωρείς είναι από τα IKEA? Είναι και σίγουρα. Το συντονάκι από μέσα. Αυτό είναι το κατωσέντονο και από πάνω είναι πάπλωμα το θήκη. Που τσαλακώνει. Ναι, τσαλακώνει αυτό φουλ. Ένα. Ατσαλάκο τη βγήκε. Ένα τέτοιο δεν τις κάνανε. Ναι. Αλλά δεν. Και δεν μου αρέσει το μαύρο μάτι. Λες και απλά ξύπνησε την Κυριακή στο κρεβάτι της και πήγε με όλο το κρεβάτι στο. Και ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι ένα ρούχο περίοδου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει περίοδο. Γιατί εγώ αυτό θα είναι τύπου τώρα που περιμένω και περίοδο. Σφίγγει. Ναι, θα ήθελα ένα πάπλωμα απλά να φοράω. Ναι. Οπότε είναι ρούχο για περίοδο. Ωραία, άρα θα του έβαζες μεγάλο βαθμό επειδή θα σου χρησιμεύε. Αν το φορούσα εγώ θα μου έβαζε μεγάλο βαθμό. Αλλά στην κυρία Ελένη, 1. Δεν μπορώ να κρίνω. Ωραία, κάτι. Και εγώ 1 θα τις βάλω, να είναι καλά. Α, το βιολί της. Η Ντούα η Λίπα με Σκιαπαρέλη, παρακαλώ. Μοιάζει λίγο με βιολί. Το βλέπεις ναι, και εσύ μόνο εγώ. Μεγάλο, γιατί ναι, είναι ναι, το δεν άνοιγμα. Είναι βιολί, ναι, είναι το... Θέλω να πω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας. Ναι, το η γοργόνα. Η γοργόνα. Δεν είναι απλή γοργόνα, είναι τελειώνει το φόρεμα και μετά έχει με άλλο ύφασμα. Α, ναι, εντάξει, το κόψιμο είναι γοργόνα. Ναι, οκ, okay, το συγχαίνεσαι. Ναι. Είναι πάρα πολύ τη μόδα. Είναι ταυτάς με βελούδο, έτσι πώς το βλέπω από μακριά. Τις γνώσεις μου, τις υπερικές. Με το μάτι το. Ναι, μπορεί να λέω και βλακίες. Εμένα αυτό το διακοσμητικό πάνω στο ρούχο μου κάνει χριστουγεννιάτικη γυρλάνδα από το 1 ευρώ σοπ. Ισχύει. Από το ένα προσώπ και μου φαίνεται ότι είναι παιδική καλλιτεχνία. Τύπου έκανα DIY. Είμαι first year student μπορεί at New York Fashion School. Η κόρη του κύριου Σκιαπαρέλη. Μπορεί. Που είναι μικρή και έπαιζε. Αλλά μ' αρέσει αυτό που μοιάζει με πλευρά ή με βράγχια. Δεν μ' αρέσει το υπόλοιπο. Νιώθω ότι όλα είναι λίγο μπερδεμένο. Θα το προτιμούσα τελείως μαύρο τότε. Δηλαδή... Ναι. Μπορεί το γοργονέ να το έκανε επειδή στην Barbie έπαιζε τη γοργόνα με μια τραγική περούκα. Ναι, ρε, αυτό.
Πες μου λίγο. Ο Τζον Σίνα είχε καλύτερη περούκα από την Ντούα, αλλά νομίζω ότι είπαν ότι θέλανε να φαίνεται πλαστική, γιατί και στις Γοργόνες Μπάρμπι φαίνεται πλαστική η περούκα και το μαλλί. Ναι, αλλά όλη η ταινία δεν ήταν έτσι, οπότε με έβγαζε πολύ και εμένα εκτός. Μου φαινόταν σαν να μην υπήρχε budget για τα μαλλιά της Ντούα. Ναι, ήταν περίεργο. Τέλος πάντων. Ναι. Χώρισε και το αγόρι μας, το Ρωμένο τον Γαβρά. Έφυγε η σχέση που είχε με την Ελλάδα, άρα δεν έχει λόγο να ξανάρθει. Και να πούμε και κάτι καλό επίσης. Βάζω στα πλευρά της 3. Αχ, και ο 3 θα τις βάλω. Τέλος πάντων, επόμενη. Η Billie Eilish. Εδώ μοιάζει με κάποιον μορμόνο που σου χτυπάει την πόρτα και σου ζητάει με το ζόρι Jesus Christ, να γραφτεί στους μορμόνους Αμερικής. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Θα με πεις τρελή. Σου αρέσει. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει γιατί είναι πολύ αντισυμβατικό. Πήγε σε ένα τέτοιο event και ντύθηκε η μορμόνα. Μορμόνα. με βερμούδα προσκόπου. Βερμούδα είναι η φούστα. Βερμούδα. Είναι αυτό που είναι και τα δύο. Α, οκ, οκ, οκ. Πώς λέγεται εσύ που ξέρεις από αυτά. Είσαι του χώρου. Όχι, εντάξει. Κοίτα, όχι, βερμούδα πρέπει να είναι όντως. Ναι. Απλά πολύ φαρδιά που μοιάζει λίγο με φούστα. Λίγο το καλτσάκι με χαρά. Τα καλτσάκια, δηλαδή πολύ αστικά για βραβεία. Μου αρέσει πολύ αστικό, δεν μου αρέσει το χρώμα. Δηλαδή δεν το τέριαξε καν με το μαλλί τη. Επίσης δηλαδή, το μαλλί που μου αρέσει κατά τα άλλα. Σε αυτό το look την κάνει να φαίνεται σαν καραφλή. Ισχύει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτό το γυαλί τώρα είναι cool. Δηλαδή, στο σχολείο μου, όποιος φορούσε τέτοια γυαλάκια, του κάνανε bullying. Είχα κάτι γαλάζια σημαίνια στο δημοτικό τέτοια. Σου κάνανε την bullying. Με το που βγήκε το Harry Potter, σταμάτησα να τα φοράω, θα πω εγώ εδώ. Γιατί μαλάκα όλοι αυτό λέγανε, ότι είμαι ο Harry Potter. Ναι. Εντάξει, κοίτα, Billie Eilish είναι να κάνει ό,τι γουστάρει. Εννοείται. Μου αρέσει που πάει ενάντια αυτό. Στα στερεότυπα. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει που ήταν τρία υποψήφια τραγούδια της Barbie για... Και το πήρε η Billie. Ναι. Καλώς τα πω. Εντάξει, από τα τρία ναι, αλλά εντάξει, ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι ότι ενθουσιάστηκε. Ναι. Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πουκαμισάκι με την κορδελίτσα πολύ. Τον άμις. Σακάκι, έχουμε αντίστοιχο τέτοιο. Όχι γιάμις, τον άλλο. Ναι. Μ' αρέσει, κάνει μεταξύ μορμόνας και κατάσκοπος, όχι κατάσκοπος, πρόσκοπος. Ωραία, θα τις βάλω πιο ψηλό βαθμό από τις προηγούμενες. Κι εγώ. Αλλά θα τις βάλω 5. Α, εγώ 6 θα τσέβαζα. Το σκέφτηκα το 5. Τόση ώρα, τόσο καλά λόγια για το πόσο ρηξικέλεφη είναι. Δεν είναι τέλεια. Άσε μας δεν είναι τέλεια. Σου είπα το καλτσάκι με χαρά. Έπρεπε να βάλει ένα άλλο χρώμα. Σωμών. Καλτσάκι. Σωμών. Δεν ταιριάζει με τίποτα από το look. Καλύτερα να ήταν κόκκινο, σαν τα μαλλιά. Ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Επόμενη είναι η Emily Blunt. Που φοράει φόρεμα μπουζούκια που του πρόστησαν και φόδρα από κάτω για να γίνει μακρύ. Αυτό το φόρεμα μου φαίνεται τόσο παλιακό. Δεν θυμάσαι τη Δέσποινα Βανδύνα το φοράει αυτό το 2008 στο Ρεξ. Εμένα με ρωτάς. Εννοείται. Εγώ δεν το θυμάμαι. Σε παρακαλώ. Εκεί ήμουν πάνω στην πίστα μαζί με την Βανδύ. Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ παλιακό αυτό το ρούχο. Μου φαίνεται και κακοφτιαγμένο. Δηλαδή, και το έχω κάτω δει... δηλαδή το ύφασμα νηφικού και πάνω. Ξέρεις τι, αυτό το φόρμα είναι ωραίο όταν δεν κόβεται έτσι απότομα το μίνι. Όταν έχει και το μίνι κάποια. Δεν κόβεται απότομα, κάνει. Τρία. Σε σχέση με όλο την υπόλοιπο, κόβεται απότομα. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν ξέρω ποιος την έντυσε να τον απολύσει. Ναι. Για να μην απολυθείς τώρα. Εγώ ίσως θα ήθελα να σταματάει στη μέση ή πιο κάτω. Ίσως είναι το σημείο που σταματάει που είναι περίεργο. Δεν ξέρω. Είναι πολύ κακό. Μισούνε σίγουρα. Και το κόσμημα δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μήπως είχε χορηγίες και έπρεπε να τα βάλει σίγουρα. Όλα μαζί. Λογικά τα κοσμήματα ουρλιάζουν Μπούλγαροι. Ναι. Τα ακούς. Ισχύει. Ναι, έχεις δίκιο. Το άκουσες λίγο. Ναι. Τέλος πάντων. Ένα. Θα τις βάλω 2. Εγώ 1. Επειδή εκτιμώ την πορεία της. Όχι, θα τις βάλω 1. Όχι, τι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ένα. Σε παρακαλώ. Ένα. Δεν θα παντρευόταν ποτέ καμία νύφη. Ούτε σε δημαρχία. Ναι. Εδώ έχουμε τη Ράνια Κωστάκη, την οποία την κάλεσαν στις χρυσές σφαίρες. Δεν είναι η Ράνια Κωστάκη, είναι η Florence Pugh, αλλά θα μπορούσε να είναι η Ράνια Κωστάκη. Ρε γαμώτο, αυτό το κορίτσι με μπερδεύει. Η Florence ή η Ράνια. Ναι, τόσο ωραίο κορίτσι. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Και έχει ένα ταλέντο έτσι υποκριτικό. Έχει. Με το στυλιστικό δεν το έχει όμως γενικά. Δεν το έχει. Τα μαλλιά είναι απέσια. Τα μαλλιά είναι εσχρά. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα μου θυμίζει. Μπορώ να το, θα το πω. Ναι. Μπορώ να... Πες. Μου θυμίζει ένα συμμαθητή μου. Στο σχολείο, που μπορεί να μην ήταν το αγαπημένο του σπορ, το μπάνιο,
Οπότε επειδή ήταν λίγο λαδωμένα τα μαλλιά του, πάντα τα έκανε έτσι. Εμένα αυτό το μαλλί μου θυμίζει την, πότε, το 2009-20 που ήταν γενικά πολύ της μοδός το κοντό. Της Pink. Της Pink το μαλλί. Και πήγαινε τώρα η κάθε καημένη και εγώ μαζί στα κομμωτήρια και ζητούσαμε κοντό της Pink και καταλήγαμε Karen. Τύπου GNTM. GNTM κοντό. Εποχές. Okay, okay, okay. Και άλλο ζητάγαμε από τα κομμωτήριά μας τα επαρχιακά και άλλο μας κάνανε. Αυτό το μαλλί μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Και έχω τραυματική εμπειρία. Το ρούχο ωστόσο δεν με χαλάει. Το εμένα με χαλάει που τελειώνει σε σουρτσάκι. Τι ήθελε διαφάνεια. Εντάξει, ήθελε. Ήθελε διαφάνεια. Ναι. Βάλε ένα κόκκινο καλσόν μέχρι κάτω, βρε κορίτσι μου. Τώρα αυτό κόβεται λίγο περίεργα. Και το φτηνένει. Ναι, ναι. Είναι πολύ σεξι. Είναι ένα πολύ ωραίο μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα. Ναι. Που σάπισαν στην πορεία επειδή πέρασε λίγο καιρό και μας απογοήτευσε. Τι βαθμό θα τις βάλεις? Τρία. Α, εγώ θα έβαλα 2. Τις έβαλα 3 επειδή μου άρεσε πάρα πολύ στο Μιτσομάρ. Η κυρία Μέριλ Στριπ. Θα μπορούσε να είναι θεία σου. Ναι. Από την Ολλανδία. Θα μπορούσε. Που ήρθε να σας επισκεφτεί στις γιορτές. Δεν είναι τόσο γκλάμι η οικογένειά μου. Από τη βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Ήρθε να σε επισκεφτεί στο σπίτι. Ω, Ντάνι, Ντάνι, Happy New Year. Και ήρθε έτσι ντυμένη. Θα την έβαζε στο σπίτι σου. Ρε, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ. Δεν καταλαβαίνω το γυαλί. Δεν καταλαβαίνω το σακάκι, τον γκλίτερωτό. Δεν καταλαβαίνω το φάκελο που κρατάει τα έγγραφα της δουλειάς. Δεν καταλαβαίνω τη φούστα, τη γλιτσερή μέχρι κάτω. Το πουκαμισάκι δικηγόρου. Μαζί με όλο αυτό. Δικηγόρου που φοράμε στα γραφεία. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Meryl Streep. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Meryl Streep. Ξέρεις εγώ τι πιστεύω ότι σημαίνει στην κυρία Meryl? Για πες. Επειδή έχει πάρει περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία από κάθε άλλο άνθρωπο στη γη. Έχει πάει σε χρυσές σφαίρες και σε Όσκαρ. Κάτω φορέ σου λέω τώρα. Τι άλλο να βάλει? Ναι, σωστά. Yeah. Έβαλα ό,τι βρήκε μπροστά της. Δεν ξέρω. Ναι. Σίγουρα δεν μ' αρέσει που φωτογραφήθηκε με το γυαλί, που δεν ταιριάζει κιόλα το κόνσεπτ. Μπορεί... Δεν ξέρω. Ναι. Το γυαλί ταιριάζει με το τσάντι, θα μου πεις. Ναι, αλλά και. Δεν ξέρω. Κρίμα γυναίκα. Δηλαδή... Πάλι ομοδίτικο αυτό. Αυτό. Δηλαδή να είσαι πολυεκατομμυριούχος. Ναι. Και να είσαι Meryl Streep. Δηλαδή. Meryl Streep. Να είσαι Meryl. Και βέβαια να είσαι... ήταν υποψήφια για σειρά αυτή τη φορά, δεν ήταν για ταινία. Α, για ποια? Για αυτή που παίζει και η Σελίνα Γκόμες. Το Murder in the Building. Α, δεν το ξέρω. Εκεί ήταν υποψήφια και η Σελίνα. Γι' αυτό πήγε. Νόμιζα ότι ήταν Plus One της Taylor. Όχι, η Taylor πήγε για υποψηφιότητα δικιά της η Taylor. Γιατί βάλανε φέτος στις χρυσές σφαίρες κατηγορία μεγαλύτερο gross στα. Όχι, ιδέα. Στα σινεμά. Α, grotesque φάση. Όχι, gross. Μάζεμα χρημάτων. Το μεγαλύτερο. Νιώθω ότι μιλάω στον τοίχο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θα σχολιάσουμε την Bomb Clement Tief, η οποία κυρία είναι ηθοποιός. Μάλιστα. Διάβασα που παίζει, αλλά τώρα δεν θυμάμαι. Δεν το γράφει εδώ. Μάλιστα. Παίζει νομίζω σε μια. Α, στο Mission Impossible με τον Tom Cruise. Παίζει την κατασκοπίνα. Ναι, ναι, ναι. Το 12, Mission Impossible 40. Οκ. Θα βγάζει λογικά να είναι καλά η. Σαϊντολογία. Σοσιαλιστές πήγα να πω. Ναι, σοσιαλιστές και σαϊντολογία. Ναι. Εδώ αυτό που βλέπω είναι σίγουρα αποκριάτικη ιστορία. Όχι μία όμως αποκριάτικη. Δύο μαζί. Όχι. Είναι καλόγρια και καμαριέρα. Ή μάγειρα και καλόγρια. Α, και μπάτλερ και υποδοχή σε ακριβώ και δόριο. Και Ρόμπιν. Σκακέρα. Ούτε τα υφάσματα μου κολλάνε εδώ. Αν σου έφερνε όμως ένα τσάι την ώρα των βραβείων, δεν θα το έπινες? Αν ήταν δηλαδή η κυρία που στο σέρβιρε. Όχι, είμαι σίγουρη τόσο άβολη που είμαι σε αυτά τα events που θα την περνούσα για υπάλληλο και θα τη ζητούσα που είναι οι τουαλέτες ή ένα πιστεύω, κρασάκι. Και εγώ πιστεύω. Και... Αλλά το λέω πολύ σοβαρά ότι θα. Δηλαδή, έχω πάει όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη. Ήμασταν σε ένα αυτά τα fashion events. Είναι safe space. Και ήταν εκεί πέρα η Uma Thurman. Και είχα πάθει σοκ, ε. Και λέω, εντάξει, δεν είναι μία ευκαιρία έχει σε αυτή τη ζωή να πας να τη μιλήσει. Και πάω εκεί και λέω. Σ' αγαπώ πολύ, ξέρω εγώ, είσαι υπέροχη. Όχι, στα αγγλικά. Είσαι υπέροχη, μ' άρεσε πολύ σε αυτή την ταινία κτλ. Και με κοιτάει περίεργα. Και φεύγει. Και μετά συνειδητοποιώ ότι δεν είναι η Uma Thurman. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Έμαθες ποτέ ποια ήταν? Ναι, είναι μοντέλο αυτή. Αλλά ήταν γνωστή, ρε παιδί μου. Αλλά μοιάζει και λίγο με την Uma Thurman. Θα την ψάξω και άμα τη βρω θα τη στείλω. Ωραία, ωραία. Θα ανυπομονώ να τη δω ποια σου θύμισε τόσο πολύ την κυρία Uma. Όχι, ξέρεις τι, έχω πρόβλημα. Σου ότι βλέπω. Όμως. Όχι, ήταν πολύ μπίτσο. Λογικό, αφού δεν ήταν αυτή. Ναι, και έπαθα κάτι αντίστοιχο το ανάποδα. Βρέθηκα εγώ στη θέση τη wannabe Uma Thurman τώρα τα Χριστούγεννα. Α, ναι. Λέει μία, φορούσα τη μάσκα, ήμουν στο σούπερ μάρκετ και μου
λέει, είσαι η Βανέσα? Και τη λέω, όχι. Και μου λέει, είσαι σίγουρη? Μπορεί να κρυβώσουν. Όχι, δεν είναι η Βανέσα. Α, δεν βάλαμε βαθμό στην κυρία. Ωραία. Εάν έρθει στην Πάτρα τη Απόκρεια, θα τη βάλω 7. Συγγνώμη, 0. Τώρα, επειδή ήταν στι χρυσέ σφαίρε, θα τη βάλω. Μα δεν έχει κανένα καπελάκι κάτι για τι Απόκριε. Είναι πολύ λίγη για Απόκριε. Στην Πάτρα αρκεί. Σεξι νοσοκόμα. Καλά, σεξι, ναι, γιατροί. Σεξι καλόγρια. Και τα έχει όλα η κοπέλα. Ναι. Πάρα πολύ σεξι κοπέλα. Οπότε, αν ήταν καρναβαλική περίοδος 7, τώρα που δεν είναι 1. Επόμενη είναι αυτή η κυρία. Α, κυρία, τι έπαθε. Λίσα Αν Βόλτερ. Περίμενε. Έχω χαωθεί καταρχάς. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Είναι μία δισκομπάλα. Ωραία. Άκου. Φόρεμα και γάντι. Οκ. Okay. Μαζί με την ουρά. Όχι. Δεν θέλω να πω. Αλλά το. Το πέπλο του πάπα. Ποιο πέπλο? Αυτή είναι η κουρτίνα του μπάνιου που έχουμε. Είναι η κουρτίνα του μπάνιου που έβαλε εκεί. Έχουμε μια αντίστοιχη στο σπίτι. Δεν. Συγγνώμη, μου φαίνεται πολύ άκυρο. Πολύ βαρύ ύφασμα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι και γυναίκα πρωθυπουργού? Όχι. Μου κάνει πιο μεσοελληνικό το look. Ναι, ναι. Γυναίκα βασιλιά. Ναι, ναι. Βασίλισσα. Α, όντως έτσι. Ναι, ωραία. Ξέρεις τι, έχει και το κόκκινο μαλλί, το έκανε και έτσι. Το χτενισματάκι είναι αυτό της γυναίκας πρωθυπουργού. Ναι. Η Βασίλισσα. Ναι, 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 ναι. Όχι, έχει όχι, το μαλλί γυναίκα πρωθυπουργού. Πρωθυπουργού. Το είπες πολύ σωστά, το μαλλί είναι ακριβώς αυτό. Ναι, και αλλά με διόρθωσες πριν που είπα γυναίκα πρωθυπουργού. Είπες κάτι ναι, πιο παλιό. Είπες και το outfit. Ενώσα τα και τα μαλλιά. Α, είναι όλη εικόνα. Έτσι, είναι όλη εικόνα. Ωραία, σε αυτή την κυρία που μας δίχασε τόσο πολύ, θα βάλω 6. Θα βάλεις 6. Θα βάλω 6. Γιατί είναι η γυναίκα του βασιλιά. Κοινό βασίλισσα. Queen. Εγώ θα βάλω 3. Ένα πόντο για το, για το χρώμα του μαλλιού, ένα για το φόρεμα και ένα για το γάντι. Οκ, okay, μπράβο. Στα 10 βαθμολογούμε. Αυτός είναι ο Σκοτ Evans, ο οποίος δήθηκε κάγκουρας από το Μενίδη την πρωτοχρονιά. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποια σημαία αυτή, από κάποια χώρα που δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι από την Εσθονία αυτή η σημαία, αλλά δεν έχει μπέζ. Αυτό τι το λες, δεν το λες μπέζ, ε? Μπέζ το λέω. Α, δεν έχει μπέζ. Είπες δεν έχει μπέζ. Δεν έχει μπέζ σημαία. Πες το έτσι. Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι έγινε, όχι. Το παπούτσι με πιο σηκωμένο το παντελόνι. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος να του πει ότι ναι, αυτό ναι, ναι. Πριν 3 χρόνια σταμάτησε να υφίσταται. Όχι σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, τέλος πάντων. Ο κύριος τι είναι, ηθοποιός? Είναι δημοσιογράφος. Και γιατί τον σχολιάζουμε? Γιατί τον είδα και μου φάνηκε χάλια αυτό που φοράει. Είναι πολύ χάλια. Είναι πολύ χάλια. Επίσης ήταν καλεσμένος, μωρί, δεν θα τον σχολιάσουμε. Α, ήταν καλεσμένος, αφού λέει είσαι δημοσιογράφος. Νομίζω ότι δούλευε το παιδί. Όχι, καλεσμένος δημοσιογράφος τη βραδιά. Γι' αυτό πήγε τόσο καλοντημένος. Δεν είναι απλά κάποιος που έπαιρνε δηλώσεις. Θα του προτιμούσα ένα άλλο ρούχο. Ναι, ένα. Όταν λέμε στους άντρες ότι θέλουν να πειραματίζονται λίγο με το στυλ, δεν εννοούμε αυτό. Το λες συχνά στο Δημήτρη? Ναι. Okay. Ένα. Αυτή η κυρία. Κυρία. Κολυμβησή. Όταν την είδα, είχα ακριβώς την ίδια έκφραση. Πραγματικά. Με αυτό που φοράει. Τι? Η κυρία λέγεται, είναι ηθοποιός, Άρια Μία Λομπέρτη. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ξινή στο πρόσωπο. Μάλλον δεν της άρεσε αυτό που φόραγε, ούτε της ίδιας. Την καταλαβαίνω. Επίσης, πώς την κάψανε έτσι με αυτή την πόζα? Γιατί τη βγάλανε ναι. Έτσι την καημένη? Μπορεί μόνο έτσι να πόζαρε. Γιατί άμα. Α, πόζαρε. Και ενώ αλλιώς που πόζαρε. Το παπούτσι είναι σχρό. Ό,τι, ναι. Ό,τι πιο απέσιο το σκαρπίνι του κυρίου του δημοσιογράφου. Ναι, γιατί είναι λες και φοράει το uncle. Ναι, ενώ φυλακισμένη. Λες να ήταν φυλακισμένη. Μπορεί να το κρύβει και από πίσω. Αυτό λέω. Και να έχει. Πώς λέγεται αυτό που βαράει όταν φεύγει μακριά? Ναι, ξέρω ακριβώς τι λες, αλλά δεν θυμάμαι. Ωραία. Δεν θυμάμαι, γαμώτο. Αυτό που βγαίνει από τη φυλακή τέλος πάντων και χτυπάει. Το ρούχο από εδώ που το βλέπω έχει ένα ενδιαφέρον. Πιστεύω δεν ήξερα πώς να διαχειριστεί αυτό το ρούχο. Ναι. Το μαλλί θα πω millennial. Κάνω την πόζα. Δεν φαίνεται. Α. Στο ναι. Γαφό το έχει, δεν το έχει τόσο ψηλά. Εδώ είναι ο γαφός. Ναι, αλλά δεν θα φαίνεται στο πλάνο να το βάλει στο γαφό, ρε Σιδανάη. Σήκω, όρθιος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τη βάλανε εκεί πέρα αυτό το παπούτσι, σου λέει πω πού θα βγω έτσι έξω. Ρεζίλ θα γίνω. Με βγήκε όμως. Κοίτα, θα βάλω. Θα βάλω ένα 4 για το ρούχο. Γιατί το ρούχο μου αρέσει πολύ, αλλά το παπούτσι σχρό. Είναι όντως ωραίο το ρούχο. Θα τη βάλω 3 επειδή δεν άρεσε ούτε στην ίδια όμως. Ναι. Α, η Νατάσα Λιό. Νατάσα, we love Νατάσα. Η οποία στέκεται στην κορυφή του πύργου του Σάρουμαν ή του Σάουρον. Α, το μάτι. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Και είναι το κεφάλι της το μάτι. Α, πόσο αλληγορικό. Και είναι και το ίδιο χρώμα, το κεφάλι της με το μάτι. Ναι! Θες να έκανε όντως αυτό. Λες ο κύριος και απαρέλει αυτή τη φορά να έβλεπε άρχοντας μαχτυλιδιών κατά τη σχεδίαση. Μπορεί. Καταρχάς, πόσο χαίρομαι που παίρνει το recognition που της αξίζει η Νατάσα. We love Νατάσα.
Δεύτερον, το αγαπώ όλο αυτό το look. Και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι θα ήθελα, αρέσει, Ντανάη. Ναι. Ίσως ήθελα άλλο τόνο για να μην μοιάζει τόσο πολύ με το background και με το δέρμα της. Βέβαια, τη λυπήθηκα που την είδα να κάθεται. Δεν περνούσε πολύ καλά με αυτό. Λογικό. Όλα αυτά λογικά τα ξυλάκια της μπαίνανε στον πισινό της γυναίκας. Και αυτά τα τέτοια εδώ πέρα, το Σάουρον, της μπαίνανε μπροστά στα μάτια. Δεν ήταν ότι πιο βολικό, αλλά εντάξει, μπροστά χάλι τα ξέρουμε. Ναι. Ωραία, τη βάζω όμως 8. Τι, όχι, εγώ 10. Αλήθεια. Ναι, είναι το δεκάρι σου προς το παρόν. Είναι το δεκάρι μου εδώ, οπωσδήποτε στην Ατάσα. Το δίνω απλά ένα 8 για... Μήπως δεν το γλυφίδες, ρε μαλάκα. Όχι μωρέ, αυτά είναι τα στρασάνκια. Όχι τα στρασάνκια, παγιέτα μακριά. Κοίτα εδώ, ήταν μια κούκλα. Το μαλλί ήταν φανταστικό. Όντως, σκουλαρίκια όντως, φανταστικά. Το μακιγιάζ της φανταστικό. Όντως. Ήταν μια κούκλα. Το παπούτσι τέριαζε τέλεια. Πού το? Να το. Η μητούλα βγαίνει λίγο έξω. Τέλος πάντων, ενθουσιάστηκε η Δανάη. Μας πάμε στην επόμενη. Μάργκο Ρόμπι. Η Μπάρμπι. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Η αγαπημένη μου ταινία. Hi Barbie. Α, εντάξει, Poor Things είδα φέτος, οπότε... Barbie. Barbie πέρσι. Η αγαπημένη μου ταινία πέρσι. Ήταν πάρα πολύ entertaining. Έπαιζε τέλεια. Οκ, ναι. Προφανώς και δεν άξιζε το Α γυναικείο και το άξιζε η αίμα μας. Ναι. Γιατί αυτές οι δύο ήταν οι υποψήφιες μεγάλες. Αν δεν ήταν η αίμα, το άξιζε για μένα η Μαργκό. Ξέρεις τι, επειδή έχω δει αρκετές από τις υποψήφιες, ναι. Είναι πάρα πολύ καλές οι φετινές γυναίκες που πρωταγωνιστούν. Δηλαδή, όλες οι γυναίκες του κόσμου ταξίζουν. Ισχύει. Βέβαια τώρα, να μιλήσουμε για αυτό που βλέπουμε. Είναι, λες και. Περίμενε, ξέρεις όμως το backstory για το ρούχο αυτό. Ωραία, να σου πω εγώ τι θεωρώ και να μου πεις μετά το backstory. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή κατά τη διάρκεια του press tour της Barbie υπήρχαν οι απεργίες των ηθοποιών και κόπηκαν πάρα πολλές τάσεις αυτού του tour, τις περίφησαν 5-6 φορέματα και θα τα βάλει όλα τα Barbie φορέματα την περίοδο των βραβείων. Α, λες από αυτή. Ναι, γιατί είναι όντως Barbie φόρεμα αυτό. Κάποιοι μου έχεις παίξει και άλλους ρόλους και πάρα πολύ καλούς. Τώρα θα είσαι μόνο η Barbie. Ναι, αυτό συμφωνώ ότι ήταν περιττό να είναι πάλι Barbie. Ναι. Αλλά πήγε για την ταινία Barbie, έτσι. Με αυτή την ταινία πήγε στα βραβεία. Η σκηνοθέτηδα πήγε όμως τέλεια ντυμένη. Με κάτι μαύρα. Συγγνώμη, δεν την έβαλα. Ναι, αλλά την κυρία Γκρέτα. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το κόνσεπτ της Μαργκότ. Ναι, απλά χρειαζόταν πάλι Barbie. Δεν χρειαζόταν. Επίσης αυτό δεν είναι πάρα πολύ αποκριάτικο το δείχτη, ρε Σιδανάη. Να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το δείχτη. Εντάξει, και... έχεις ντυθεί μπομπονιέρα, να σου θυμίσω. Ναι. Άρα δεν λογικό. Ναι. Δεν το είδες ότι φύσαγε. Βγήκαν από το αμάξι και οι δύο με το δικό τους κομμωτή. Ήταν εκεί όλη η ομάδα. Τσάμπα, τον πλήρωσε όμως. Ναι, πραγματικά. Αλλά στην Μπάρμπι, λοιπόν, που έχει πάρει αυτό το ρούχο, φορούσε και ένα πολύ ωραίο μενταγιόν, έτσι, ένα ωραίο κολλιέ. Και αυτή δεν έβαλε τίποτα. Θα τις βάλω ένα 7. Είναι ροζ, είναι μπομπονιέρα, είναι λαμπερό. Θα τις βάλω 6, γιατί θα ήθελα να τη δω με κάτι άλλο. Ελπίζω στα επόμενα βραβεία, γιατί το έχει 5-6, να πάει με άλλα. Ναι, αλλά θα είναι Μπάρμπι τα βραβεία πάλι. Για την Μπάρμπι θα πάει πάλι. Θα ντυθεί πάλι Μπάρμπι. Ο Μπάρι και ο Γκάν. Και ο Γκάν. Πώς θα τον διάβαζες. Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσω. Ο κύριος από το Σάλτμπεργκ, ντυμένος με Louis Vuitton, σκακέρα κόκκινη. Ναι. Άγιος Βασίλης. Λίγο punk. Έχει λίγο. British punk. Είναι για άλλες, λίγο British punk. Λίγο Vivian Westwood, ας πούμε. Λες να επηρεάστηκε ο οίκος Louis από τη Vivian. Δεν ξέρω, κάνει λίγο British. Επειδή το Salburn ήταν British. Το ακούω. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι εκεί οι πιτζάμες του Άγιου Βασίλη με το που γυρίσει από το εξαντλητικό του έργο να δώσει όλα τα δώρα. Θα μπορούσε. Το επόμενο πρωί, δηλαδή, που αράζει με την οικογένειά του και πίνουν το πρωινό του καφεδίνο. Ναι, βέβαια το σκάφο. Είναι από το χθεσινό βράδυ του Άγιου Βασίλη. Ναι, είναι το ποτάκι που φορούσε από το βράδυ. Από το ρεβεγιόν. Αλλά ξέρεις τι εκτιμώ. Ναι. Ότι δεν πήγε απλά με ένα μαύρο σακάκι όπως πάνε οι περισσότεροι άντρες στα βραβεία. Κι εγώ, κατάλαβες. Μ' αρέσει εμένα, θα πω. Δεν είναι ότι θα ήθελα να δω το Δημήτρη έτσι. Όχι. Αλλά μ' αρέσει. Και αυτός όμως ακολουθεί λίγο την πορεία της ταινίας. Έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Μάργκο. Όχι. Και αυτός σαλτμπερνίζει στο δίσκο. Μα και με τη φραουλίτσα. Σε ποια ταινία είναι Σαλτμπερν. Α, έπαιζε. Α, όντω. Καλημέρα. Έχουμε 2024. Η χτυπημένη στο κεφάλι έπαιζε το Σάλτμπερν, τη μαμά. Έχεις δίκιο. Πόσο θα βάλουμε λοιπόν στον ιό, το θετό. Βάζω ένα 8. Είσαι με γενναιόδορο. Ναι, κόβω για το μαλάκι. Ωραία, θα βάλω κι εγώ 8, να συμφωνήσουμε μια φορά. Συγχαρητήρια. Επόμενος είναι ο Κόλμαν Ντομίνγκο. Ποιο είναι ο κύριο Κόλμαν? Ηθοποιός. Μάλιστα. Ο οποίο ντύθηκε με Louis Vuitton, αλλά μοιάζει με σερίφη από το Looky Luke. Εμένα μου θυμίζει τέτοιο πλοίαρχο. Πλοίαρχο. Ναι. Και το αστέρι εδώ του σερίφη, γιατί το έχει. Είναι το αστέρι του πλοίαρχου. Για να βλέπει το βορρά και τη δύση. Η πηξίδα του την έχει εδώ. Ναι. Λίγο
Θα μπορούσε να δουλεύει στο καράβι, ναι, του Poor Things. Ναι, θα μπορούσε. Όχι, κάτι άλλο θέλεις να πεις, πιο ενθουσιασμένο. Αλλά ήθελα να πω ότι μπορούσε να είναι ο σερίφης του καραβιού. Να έχει αστυνομία. Του Poor Things όμως. Ναι. Okay. Αυτός και αν και φοράει μαύρο, τόλμησε και λίγο καμπανίτσα και λίγο σερίφης. Ναι, και λίγο το κόψιμο διαφορετικό. Ναι, και πάνω το καλογερικό, ναι. Η λαιμόκοψη. Ναι. Θα του βάλω ένα 6. Α, generous. Ναι. Θα βάλω ένα 4. Τραγικό. Η Jennifer Lopez. Καλώς ήρθες, Άνοιξη. Καλώς ήρθες στο γάμο της. Πολύ θα μπορούσε ωραίο. Να είναι ηθικό. Κοίτα. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πάρα πολύ safe. Πάρα πολύ... Δεν είναι πολύ παλιό. Είναι παλιό. Αλλά είναι... όχι με τη vintage Jennifer. Παλιό, ναι, που θα έπρεπε να ξεκουραστεί για λίγο καιρό. Ξυστή, δεν ξέρω. Κάπως το πέτυχε για μένα. Είναι πολύ plain και boring, αλλά κάπως ωραίο boring για μένα. Ναι, και έκατσε και μπροστά από τα λουλούδια για να νιώσει λουλούδι πιο πολύ, ίσως. Δεν ξέρω. Είναι, θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Σε πλούσια νύφη γάμο που τον κάνει στο σπίτι για να μην βγει έξω επειδή έχει πολλά λεφτά. Ναι, θα μπορούσε. Έχει και το μαλλί αυτό το τη νύφη. Βέβαια δεν ξέρω γιατί ήταν καλεσμένη. Μήπως ήταν πλαζουάν του Ben Affleck. Δεν έβγαλε κι αυτός καμία ταινία, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμία σκηνοθέτη, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, σαν ηθοποιό. Σαν ηθοποιό την έχω δει, αλλά μπορεί να είναι αλλού ταλέντο. Οκ. Πού, στο τραγούδι που αποκαλύθηκε ότι όλα τις τα τραγούδια τα είχε ηχογραφήσει άλλη. Δεν το ξέρεις αυτό. Το Jenny from the Block. Το πόσα τραγούδια ήταν μαλλινή στη φωνή. Που την είχε πληρώσει προφανώς. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων. Πόσο τις βάζουμε στο μπουκέτο αυτό. Εγώ ένα 4 το βάλω. Α, τόση ώρα νόμιζα ότι θα βάζεις 8 όπως το. Όχι, εντάξει, είπαμε. 4 θα βάζα κι εγώ, καλέ. Σου είπα ότι είναι plain και boring, αλλά όμορφο. 4 από την κράζω τόση ώρα έβαλα εγώ. Τέλος πάντων. Δεν σε καταλαβαίνω. Η φαντασία Μπαρίνο Τέιλορ. Φοράει 3 διαφορετικά ρούχα. Με πολύ φαντασία. Μάρκο. Πόλο! Σε φερλί. Να είναι... μην την έψαχνες. Όχι. Ναι, 300. Πραγματικά. Και υποψήφια για αλφα γυναικείο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι απλά μια τυχαία κοπέλα που πέρασε και της δώσανε ένα πεσοφόρεμα. Χάλια. Ντόλτσε Γκαμπάνα. Χάλια, χάλια. Για ακόμα χάλια. Μια φορά μας απέδειξε και ο κύριος Ντόλτσε και ο κύριος Γκαμπάνα ότι μισούν τις γυναίκες. Ναι. Ένα θα βάλω για το μπούστο. Για το πάνω κομμάτι. Ένα από τα τρία. Εγώ θα βάλω 2. Τέιλορ. Η Swift. Η Swift. Η οποία πλέον δεν είναι ξανθιά, μάλλον. Γιατί? Δεν τη βλέπεις καστανή. Δεν ξέρεις τι είναι καστανό και ξανθό, μάλλον. Καστανό ξανθιά. Έστω, ήταν πιο ξανθιά, δεν ήταν. Παιδάκι μου, ξανθό λέγεται αυτό. Σκούρο ξανθό μπορείς να το πεις. Ωραία, σκούρο ξανθό. Δηλαδή, αλλά ξανθιά είναι, μην τρελανώ. Μοιάζει πάρα τώρα. Πολύ με το δικό σου. Το ξέρω. Είμαι μια μικρή Τέιλορ. Δεν είσαι ξανθιά, είσαι καστανό ξανθή. Λέγεται σκούρο ξανθό σαν τρε, άμα θες να ξέρεις τον επιστημονικό όρο. Έχει και εξίσωση από κάτω αυτός ο επιστημονικός όρος. Τέλος πάντων, τη θέλω λίγο πιο ξανθιά, αλλά και αυτό μου αρέσει. Το φόρεμα είναι... Ήταν ένα όνειρο η Τέιλορ. Αυτό το πράσινο του φίδιου, που μπορεί να είναι και υποβόσκον μήνυμα για όλα τα φίδια και τις άβρες. Ναι, γιατί λαμπειρίζει κιόλας. Και τώρα, φέτος και έγινε αυτό που σχολίαζαν όλοι φίδια στην Kim Kardashian εξαιτίας της Τέιλορ. Ισχύει. Ισχύει. Και τίποτα με την Taylor δεν είναι τυχαίο, οπότε μπορεί και αυτό να μην είναι τυχαίο. Ισχύει. Θέλω να πω ότι ήταν μια κούκλα. Gucci. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα όχι, το ρούχο. Όχι, όχι, όχι. Απλά το πολύ, πολύ καλή εκτέλεση. Ναι, και εφαρμογή. Εφαρμογή τη ταιριάζει. Α, δεν τη βάλω με βαθμό. Τη βάζω 9. Και εγώ 9 θα τη βάλω. 9,5 γιατί δεν μπορεί να περάσει την Ατάσα. Okay. Η επόμενη είναι η Γκρέτα Λι, η οποία είναι και αυτή υποψήφια για πολλές ταινίες. Έτσι κάνω την κουρτίνα μου για να μην την πιάνει σκούπα ρομπότ. Το ακούω. Είναι όντως κουρτίνα που την πιάνουν κόμπο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο σαν αερόσακος, σαν αερόστατο, σαν κουρτίνα, σαν πάμπερς εδώ πέρα που τους παίρνει να κουβάει την πλάτη. Ναι, η πλάτη είναι φοβερή. Πλατάρα. Αλλά είναι... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουμε μπροστινό ή δεν έχουμε μπροστινό. Δεν έχουμε μπροστινό. Απλό λευκό είναι όμως από μπροστά, ενώ που δεν ναι. είναι. Ναι, την κολακεύει φουλ στο δέρμα και μου αρέσει αντίθετα μαλλιά, αλλά το ρούχο είναι για 2. Εγώ θα βάλω 5. Βάλω 5, γιατί μου αρέσει πιο πολύ αυτό σαν ηθικό παρά από τη Τζέιλο. Όχι, αυτό ναι. πιο ωραίο τη Τζέιλο. Ναι. Άκου τι λέει τώρα. Ναι, sorry. Κάνε μου μήνυση. Τραγικό. Θα σου στείλω. Πόσο έβαλες.
Σου είπα δύο. Επόμενη είναι η Hunter Suffer. Αυτό. Αυτό πολύ ωραίο. Interesting. Ήταν πολύ interesting. Πέρναγε από τον μπλε κάδο τη ανακύκλωση και φύγαν όλα τα νάιλον από τον αέρα και την πήρανε. Δεν μου είπε ότι φύσαγε πάρα πολύ στα βραβεία. Να το. Κοίτα εδώ, αέρα. Η κοπέλα έχει διαβάσει. Τυφούν! Η κοπέλα ήξερε ότι θα φυσάει, θα έχει 30 μπορφό μέρα. Paid actor ο αέρα ήταν για την Hunter. Πραγματικά και σου λέει θα φτιάξω ρούχο. Τι, την πήγα στην κουζίνα. Δεν την έχω διάσει. Φυλάκια. Είχε διαβάσει και σου λέει θα φτιάξουμε ρούχο γιατί εκείνη τη μέρα θα φυσάει. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό ήταν πανέξυπνο. Καλά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ας μοιάζει με κομμάτια νάιλον που τα πήρε ο αέρας και τα. Μοιάζει όμως και λίγο με τουχτρίτσα. Ναι, Χάρι Πότερ δεν έβλεπε, δεν έχεις δει. Έχεις δει. Σου φέρω το τέτοιο στο κεφάλι, απλά τόλμα. Δεν είναι. Δεν είναι. Παράφρονας. Αλλά καλό. Ναι. Παράφρονας που έχει βρει τα λογικά του. Ισχύει. Αλλά να σου πω κάτι, Δανάη. Ας έχει μαζέψει όλη την ανακύκλωση. Μόνο και μόνο για το μήνυμά της αυτό περί ανακύκλωση θα της βάλω 10. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα πόσο woke είσαι. Είμαι πάρα πολύ ψευτο-woke. Εσύ. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να σου βάλω τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν μπορεί να περάσει την Νατάσα ή την Τέιλορ. Νομίζω ότι τη περνάει για μένα. Όχι. Για μένα. Γιατί ένα... περνάει το μήνυμα τη ανακύκλωση ενώ η Τέιλορ παίρνει το τζέτ της να πάει για 10 λεπτά απόσταση. Το ρούχο θα πάρει ένα οχτάρι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ναι. Έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια για να μην σκοτώσουμε τις χελονίτσες. Εδώ που έχει τόσο πλαστικό δεν πειράζει. Και αν είναι μετάξι. Είναι νάιλον. Α ξεκινήσουμε από τον Τίμωθε Σαλαμέ. Το μαύρο το ρουχαλάκι το αντρικό που λέει. Έχαμε. Το κλασικό που δεν ήθελε να το κάνει κλασικό και έβαλε λίγη παγέτα και βε που τον έκανε ακόμα πιο βαρετό. Συμφωνώ. Βαριέμαι πάρα πολύ με αυτό που βλέπω. Και εγώ φρικτά. Δηλαδή να έχεις τέτοια ομορφιά, τέτοια κορμοστασιά και να ντύνες έτσι. Βαρετά. Κάπως τον με κούρασε ο Τίμωθη. Τώρα εντάξει, έχουμε τον Λόρντι για replacement. Οκ. Okay. Άρα θα βάλω σε αυτό το ντύσιμο. Ένα εγώ. Θα βάλω δύο. Εσύ θα σε απλά να πας κόντρα. Αυτό έχω καταλάβει. Θέλω να φαίνεσαι πιο κακιά από μένα, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το σακάκι εγώ το έχω δει κάποια στιγμή στη ζωή μου στα Ιτσανά. Χριστουγεννιάτικη περίοδο. Το πήρες. Όχι. Πες τώρα. Λέει. Μπορεί να έχω ένα παρόμοιο. Ήμουν σίγουρη! Και γι' αυτό να βάλα δύο. Σίγουρη! Και μην μου πει πήγε στο ρουβά έτσι. Μαζί με την Κάιλι λοιπόν. Πέρασαν τη βραδιά τους, η οποία Kylie φοράει. Λενζερί. Ναι, δεν σηκώθηκε. Δεν την είδαμε ποτέ όρθια. Δεν έβγαλε φωτογραφίες στον μπάνερ. Δεν πέρασε καλή. Δεν πέρασε καλή. Πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αληθινό ζευγάρι. Και εγώ μου κάνει πολύ προμελετημένο. Και το Τιμωθέ Σαλαμέ, Kylie Jenner και το Bad Bunny, Kendall Jenner είναι σαν να ήταν και τα δύο πληρωμένα να ξεχαστούν όλα τα άλλα σκάνδαλα. Πλέον δεν εμπιστεύει αυτή την οικογένεια. Φαίνονται όλα προμελετημένα. Ξέρεις τι είδα που. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο εριστικό για τις πλαστικές της Kylie, αλλά κι εγώ έχω κάνει. Άρα μπορώ να μιλάω για πλαστικές ελεύθερα και να κρίνω. Βγήκε ένα μήνυμα ότι πλέον είναι ίδια με τον Σίλιαν Μέρφυ. Ναι, το είδα. Μοιάζει να του πάρα πολύ. Και νιώσα ότι έβλεπα Χαραλαμπόπουλο με Τούνι. Αλλά version 2. Ναι, ισχύει. Iconic. Ήταν η καλύτερη στιγμή τη βραδιά για την Κάιλι. Γιατί κατά τα άλλα τη βάζω 2. Δεν ξέρω τι βλέπω κιόλα. Αλλά το έχουμε ξαναδεί αυτό. Φουλ. Και ειδικά από την ίδια την οικογένεια. Και εκτό αυτού, ανοίγει την τηλεόρασή σου. Πέφτει στο Mystery Rock. Θα το δει και εκεί πλέον. Ναι, σίγουρα. Έχουμε την Τζένιφερ Άνιστον. Πώς να πω κακό λόγο για την Τζένιφερ την Άνιστον. Να σου πω κάτι. Μπορείς να μην πεις κακό λόγο. Να πεις απλά ότι οριακά πέθανες από πλήξη. Ποιος πάει με ένα απλό μαύρο φόρεμα με λέπια στις χρυσές σφαίρες. Είναι πολύ κακό. Το μαλλί είναι το κλασικό Τζένιφερ Άνιστον. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρεις τι, η Τζένιφερ Άνιστον ξέρει ότι είναι μουνάρα. Ξέρει ότι την αγαπάνε για πάντα. Τα ξέρει όλα και είναι σε φάση βαριέμαι να ασχοληθώ. Πάρτε μου όπως είμαι. Βασικά, ξέρει και κάτι άλλο. Ότι δεν θα πάρει ποτέ χρυσή σφαίρα και Όσκαρ. Και ότι πάντα θα πηγαίνει αγκαλεσμένη. Ναι. Όχι, κοίτα, παίζει να έχει πάρει χρυσή σφαίρα ή να ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα, αλλά Όσκαρ δεν έχει πάρει. Εντάξει. Για κάτι βραβείο έχουν πάρει σίγουρα για το Friends, αλλά για το τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι έχει πάρει βραβείο. Μήπως φοράει για το Μάθιο μαύρο. Δεν κρίνω καν το μαύρο. Ναι, αλλά τώρα το σκέφτηκα ρούχο. Για να νιώσει κι άλλε τύψει. Δεν έχω καμία τύψη, συγγνώμη, αλλά το ρούχο ήταν σχρό. Ένα θα πάρει, αν και τη λατρεύω. Οκ, θα τη βάλω δύο. Για να μιλήσω. Ο Τζάρετ Λίτο ήρθε κατευθείαν. Αυτό, από την αίρεσή του, άρτησε να έβαλε ένα σακάκι για να μην έρθει ολόλευκο. Φοράει γάντια γιατί τα χέρια του είναι λερωμένα με αίμα. Σίγουρα. Ένα δεν φοράει γάντια, αν δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα. Όχι, όχι, και τον συχαίνω με τον Τζάρετ. Εμένα με κρυπάρει full. Είμαι σίγουρη, περιμένω πώ και πώ πότε θα βγουν οι βρώμε. Εγώ ανυπομονώ να βγει ντοκιμαντέρ για το κάλτ του. Ναι.
να βρει έχουμε κάποιος. Έχουμε ακούσει, πιστεύω, πολλά για τον αλλά είναι ζάμπλουτος. Δεν τον πλησιάζουν εύκολα. Ενώ να μιλήσουν γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε, στο μέλλον θα κρίνει. Πίνω και κρίνω στη δίκη του Τζάρετ Λετ. Ξεκάθαρα. Του βάζω 3 για να μην φανώ κακός. Και με σκοτώσει. Του βάζω 10 για να μην με σκοτώσει. Θα ήθελα να φωνάξω ένα καλεσμένο να μου σχολιάσει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Θέλεις να έρθεις λίγο. Να κρίνει και ένα straight white guy. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα. Κοίτα. Έχω μια εμπειρία από την αίμα. Θηλυκές θεότητες. Όχι θεότητες. Σαν εμένα. Κοίτα, αυτό είναι άλλο level. Αυτό για μένα είναι κάτι. Όχι, όχι, σαν τη δανάη. Είναι μπροστά η κοπέλα σου. Πρόσεξε! Είναι αδειά. Τι θα πει. Είναι αδειά. Το μαλλί είναι συγκλονιστικό. Ναι, το μαλλί. Αλλά δεν νομίζω ότι κοίταξε καν τα μαλλιά τη. Το δέρμα είναι συγκλονιστικό. Είναι αυτό κοίταξε ο Δημήτρης. Απλά είναι όλο ίδιο πάλι με το background. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το πεθαμένο. Είναι λε και βγαίνει μέσα από τον τοίχο. Είναι λε και βγαίνει μέσα από τον τοίχο, Δημήτρη. Τέτοιο. Βέβαια, σας μπορώ να πω ότι σε μερικές εκφράσεις, όχι στο ταλέντο, γιατί στο ταλέντο καμία σχέση, αλλά σε μερικές εκφράσεις τις ψιλομοιάζει. Κοίτα πόσο με αγαπάει. Ρε, άσε με, άστε να τα λέει. Σε χώριζα χθες. Πάρτα τώρα. Θα πάρει εγώ το Ryan τον Gosling. Τον έχουμε να τον σχολιάσουμε. Δεν πήγε. Βαριέται. Εκεί ήταν, παιδάκι μου. Α, ναι. Πόσο βάζουμε στην αίμα, 10. 11. Κοίταξε. Επειδή. Δημήτρη, δεν σε ρωτήσαμε. Τη Δανάη ρωτήσαμε. Εγώ θα τη βάλω 9. Κοίτα, η αλήθεια είναι το ρούχο δεν ήταν και ό,τι πιο φοβερό, αλλά δεν μπορώ, είναι η αίμα. Ναι, απλά. Είναι δεν my Hollywood crush. Έχει δίκιο σε αυτό. Κοίτα. Έλα, παρακαλώ, ναι. Κοίτα, άκου να δεις πώς ενώνονται όλα σε αυτόν τον κόσμο. Να την κοιτάς, ναι. Η αίμα τώρα έκανε δουλειά με το λάνθιμο. Ο λάνθιμος είχε κάνει με το ρουβά. Και η αίμα είναι ότι πιο hot αυτή τη στιγμή. Κόβω φλέβα. Και άρα είναι αίμα, δάκρυα, κυδρότας. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινα αλλού, ότι η αίμα είναι η μούσα του λάνθιμου και αυτός είναι σκηνοθέτης. Να σου πω κάτι, καταλαβαίνω, γιατί δεν θες να τον παντρευτείς. Σε δικαιολογώ απόλυτα, αγάπη μου. Ό,τι και να σου λένε στα σχόλια, μην τον παντρευτείς ποτέ. Αντικειμενικά το ρούχο δεν ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό. Εντάξει, ωραίο μπούς, το μου κάνει λίγο 20's η γραμμή. Ήθελα πιο ζωντανά λουλούδια. Είναι λίγο νεκρά αυτά τα λουλούδια. Εμένα σου λέω, μ' αρέσει αυτό το πεθαμενή, μ' αρέσει πολύ γενικά, δεν μπορώ να το κρίνω. Δηλαδή, μ' αρέσει. Δηλαδή, ένα 9 το αξίζει όντως. Αλλά θα βάλω 10 για να φαίνομαι πιο καλή από σένα. Κάτσε να δω το Ryan Gosling. Λοιπόν, έχουμε το Ryan Gosling, ο οποίος ντύθηκε με. Παρακαλώ. Όχι, δεν. Για τον αδερφό σου. Για το δικό μου έρωτα μιλάμε τώρα, Δημήτρη. Θέλω να σου πω ότι έχω τέτοιο παρόμοιο πουκάμισο. Το δικό μου βέβαια έκανε 9 ευρώ. Μπορώ να βάλω τη φωτογραφία εδώ. Τέλεια. Ήρθες πάλι εσύ τώρα. Δεν έφευγες. Θέλω να βγάλουμε ένα τέτοιο για τα social media. Ο influencer. Για τα social media μου είπε. Ναι. Άβολο. Όχι, να μην φαίνεται το Ολλανδέζα. Α, δεν θα το καταλάβαινα το background. Και ανδρικά. Α, sorry. Κάτε, κάτε γι' αυτό. Και ανδρικό. Μιλάω ρούλα. Οκ. Έλα, αδερφέ μου. Γεια σου. Καλό δρόμο. Θέλω να σου πω. Μάλιστα. Ότι θα βάλω 3, επειδή έχω αυτό το πουκάμισο. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Πάρτε να μαθαίνει και με τον σπίτι σου, δεν μπορώ. Θα τον έπαιρνα σπίτι μου. Οκ. Ίσως γι' αυτό δεν τον έβαλα στα αρχικά, γιατί δεν είχαμε τίποτα να σχολιάσουμε, Δανάη. Με τον πιτζάμα. Όχι, ξέρει τι έχουμε να σχολιάσουμε. Γιατί πήγε σαν supporter. Τη Margot Robbie. Υποψήφιο ήταν, δεν ήταν υποψήφιο. Η ταινία ήταν υποψήφια. Αυτό δεν ήταν. Για Ken. Ήταν για Ken, βέβαια. Β' ανδρικού. Β' ανδρικού. Παιδάκι μου, αυτό ο άνθρωπο άφησε τη Margot Robbie να λάμψει. Αυτό είναι gentleman. Εγώ θα ήθελα να είναι και με τι δύο και να είμαι και εγώ εκεί και να πράσουμε όλοι καλά. Και μπορούμε να φράξουμε και τον Ελόρντι. Άμα θέλεις. Το Δημήτρη, το αγόρι σου. Δεν είναι, είπαμε στο φανταστικό κόσμο. Okay. Εδώ το outfit εσχρό, τραγικό, 1 του βάζω. Α, είπα για και να εγώ. Το βγάλει. Α, ή πολύ. Η θεία η Νίτσα. Η Τζένιφερ η Λόρενς πήγε στην ίδια κηδεία, αλλά ήταν φτωχή ξαδέρφη, δεν ήταν η πλούσια σαν τη Ρόζα μου. Η Τζένιφερ Λόρενς κάτι έχει πάθει. Αυτό το φορεματάκι είναι σίγουρα από αλυσίδα. Σίγουρα. Πήγε στο Macy's. Όχι, γενικά κάτι έχει πάθει η Λόρενς και δεν ξέρω. Είναι άλλη. Ξέρεις τι, δεν θέλει να ασχοληθεί, νιώθω. Με καθόλου με το Star System, την έχουν κουράσει όλοι. Ναι, βέβαια την αγάπησε γιατί έκανα ολόκληρο interview και μιλούσε για Jill Houses of Beverly Hills. Το ξεκίνησε, σε ποιο επεισόδιο είσαι? Δεν το συνέχισα. Τι?
Γιατί... Θα το συζητήσουμε μετά, Δανάη. Θέλω να ηρεμήσεις. Θα ήθελα να πούμε σε αυτό το βαρετό look ότι εγώ θα βάλω ένα. Κι εγώ ένα. Βαρέθηκα. Δεν θέλω καν να το σχολιάσουμε. Η Νάταλι Πόρτμαν. Αυτό το μαλλί το έχει κάνει χιλιάδες φορές. Από τότε που έπαιζε τον Κύκνο. Ναι. Η δερματολόγος μου είπε ότι αυτό προκαλεί πρόωρη αλοπεκίαση εδώ πέρα στα πλευρά. Γι' αυτό με βλέπεις και σήμερα με τα κοξιδάκια μου. Να τη το πούμε. Το βλέπεις πόσο πίσω έχει πάει το hairline της. Ναταλάκι μου, πρόσεχε. Μου στο λιβάδι. Και μ' αρέσουν τα λουλούδια μου, δείχνουν λίγο χαρά. Όχι το πρόσωπό της. Ποτέ της Νάταλι, νομίζω. Είναι δυσαρεστημένη με όλους. Ναι. Θα της βάλω 6. Δεν ξέρω, μου άρεσε να είναι. Δύο. Συγγνώμη. Okay. Α, τελειώσανε. Η κυρία, αχ, δεν το τελειώσανε. Τελειώσανε, Δανάη. Τελειώσαν όλα. Αυτό ήταν το πρώτο και ίσως τελευταίο πίνω και κρίνω με τη Δανάη. Βασικά και βίντεο μου στο κανάλι μαζί σου. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει ποτέ. Μόνη σου τουλάχιστον. Μόνη σου. Θα ξανάρθει. Ευχαριστώ. Ό,τι και να λέω, είναι χαζομαρούδες. Ναι, σε ποιο θέλω να έρθω. Στο επόμενο σου vlog μας. Okay, το 2030. Λοιπόν, θα ξαναδείτε τη Δανάη στο κανάλι μου. Σε ευχαριστώ, Δανάη, που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλεις να πεις κάτι να... Θέλω να ευχηθώ ειρήνη, χαρά και κέφι. Δεν παίρνεις εσύ βραβείο, αγάπη μου. Α. Να ευχηθείς κάτι στο... Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Φίλα και πολλά. Θα κρίνεις το δικό μου outfit. Ναι. Α, να σε βγάλω βίντεο να φανεί καλύτερα. Ναι. Εκτιμώ τη χρωματική παλέτα πάρα πολύ. Εκτιμώ την υφή του παντελονιού που είναι γυαλιστερό. Πάρα πολύ ωραίο το φούτερ. Λεπτομέρεια και καλτσούλα. Καλτσούλα, πατριαρχή, Πέτρι Φάιχερ. Και το παπουτσάκι, πάρα πολύ ωραία. Είσαι μια μπομπονιέρα, είσαι ένα κουφετάκι. Σου βάζω 4 στα 10. Γιατί? Για να μην πέρασουν. Τραγικό. Ξέρεις τι, για να μην πούνε τα παιδιά ότι δεν είμαι αντικειμενικός επειδή είμαστε φίλοι και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει. Οπότε ήθελα να είμαι πολύ πολύ αυστηρός έως και κακός για να πούνε, έλα ρε Δημήτρη, τι 4 τώρα στην κοπέλα. Η κοπέλα είναι για 12. Κατάλαβες. Συμφωνώ. Για να σε υπερασπιστεί ο κόσμος, ήμουν κακός μαζί σου. Ήμουν σίγουρη αυτό θα γίνει. Ωραία, έλα να κλείσουμε με ένα φιλί στο στόμα.